Γεια σας φίλοι της επιστήμης! Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ένα ταξίδι στο συναρπαστικό κόσμο των αριθμών και των μοτίβων. Είμαι ο Bill Nye και σήμερα θα εξερευνήσουμε τον μαγικό κόσμο της στατιστικής. Η στατιστική δεν αφορά μόνο τους αριθμούς, αφορά τις ιστορίες που μας λένε. Ετοιμαστείτε να ανακαλύψετε μια φοβερή ιδέα που ονομάζεται Κεντρικό Οριακό Θεώρημα ή CLT για συντομία. Αυτό το θεώρημα είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της στατιστικής και μας βοηθά να κατανοήσουμε μεγάλα σύνολα δεδομένων. Μην ανησυχείτε για τις δύσκολες λέξεις. Το CLT μας δείχνει ότι όποια και αν είναι η αρχική κατανομή, οι μέση όροι των δειγμάτων θα σχηματίσουν μια κανονική κατανομή. Φανταστείτε ότι έχετε ένα τεράστιο βάζο με ζαχαρωτά, αλλά δεν ξέρετε πόσα είναι μέσα. Φαίνεται αδύνατο να τα μετρήσετε όλα, σωστά? Πώς θα μπορούσατε να κάνετε μια καλή εκτίμηση χωρίς να μετρήσετε κάθε ένα ξεχωριστά? Παίρνοντας μερικά δείγματα και χρησιμοποιώντας το CLT, μπορείτε να υπολογίσετε το συνολικό αριθμό με εκπληκτική ακρίβεια. Εκεί ακριβώς έρχεται το CLT. Μας επιτρέπει να κάνουμε εκπαιδευμένες εικασίες για μεγάλους πληθυσμούς με βάση μικρότερα δείγματα. Μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς συμπεριφέρονται ομάδες αριθμών και πώς να κάνουμε έξυπνες εικασίες για μεγάλα σύνολα δεδομένων. Αυτό είναι απίστευτα χρήσιμο σε τομείς όπως η επιστήμη, η οικονομία, ακόμη και η καθημερινή ζωή. Ετοιμαστείτε για λίγη διασκέδαση με ζάρια, καθώς ξεκλειδώνουμε μαζί τα μυστικά του CLT. Στο τέλος, θα δείτε πόσο ισχυρή και συναρπαστική μπορεί να είναι η στατιστική. Ας βουτήξουμε και ας εξερευνήσουμε τη μαγεία των αριθμών! Ας ξεκινήσουμε απλά με ένα μόνο ζάρι. Όλοι ξέρουμε ότι έχει 6 πλευρές, αριθμημένες από το 1 έως το 6. Αν το ρίξετε πολλές φορές, θα παρατηρήσετε ότι κάθε αριθμός έχει ίση πιθανότητα να εμφανιστεί. Είναι σαν μια δίκαιη κλήρωση για αριθμούς. Μπορούμε να απεικονίσουμε τα αποτελέσματά μας, δείχνοντας πόσο συχνά εμφανίζεται κάθε αριθμός. Με ένα ζάρι, το γράφημά μας θα είναι επίπεδο, επειδή κάθε αριθμός έχει την ίδια πιθανότητα. Είναι σαν ένα ισότιμο πεδίο για τους διαγωνιζόμενους μας με τα ζάρια. Αλλά τι συμβαίνει όταν προσθέτουμε περισσότερα ζάρια στο παιχνίδι? Κρατηθείτε γερά, γιατί τα πράγματα πρόκειται να γίνουν ενδιαφέροντα. Τώρα, ας πάρουμε άλλο ένα ζάρι και ας τα ρίξουμε και τα δύο μαζί. Παρατηρήστε πώς αλλάζει η δυναμική όταν εισάγουμε ένα δεύτερο ζάρι στο παιχνίδι. Τι νομίζετε ότι θα συμβεί στα αποτελέσματά μας? Θα είναι προβλέψιμα ή θα μας εκπλήξουν? Θα είναι το ίδιο με το να ρίχνουμε ένα ζάρι, απλά διπλάσιες φορές? Ή μήπως ο συνδυασμός δύο ζαριών θα δημιουργήσει ένα εντελώς νέο μοτίβο? Όχι και τόσο γρήγορα. Αυτή τη φορά προσθέτουμε τους αριθμούς και στα δύο ζάρια. Αυτή η απλή πρόσθεση αλλάζει τα πάντα. Ξαφνικά, ορισμένα σύνολα γίνονται πιο πιθανά από άλλα. Η κατανομή των αθροισμάτων δεν είναι πλέον ομοιόμορφη. Για παράδειγμα, υπάρχουν περισσότεροι τρόποι για να πάρουμε 7, 1 συν 6, 2 συν 5, 3 συν 4, παρά 2, μόνο 1 συν 1. Το γράφημά μας αρχίζει να αλλάζει σχήμα. Δεν είναι πια επίπεδο. Αντίθετα, σχηματίζει μια τριγωνική κατανομή, με κορυφή στη μέση. Οι μεσαίοι αριθμοί, όπως το 6 και το 7, αρχίζουν να συγκεντρώνονται, ενώ οι ακραίοι αριθμοί, όπως το 2 και το 12, είναι λιγότερο συνηθισμένοι. Αυτό το νέο σχήμα μας δίνει μια ένδειξη για το πόσο ομάδες αριθμών συμπεριφέρονται διαφορετικά από μεμονωμένους αριθμούς. Η καμπύλη καμπάνας που βλέπουμε είναι μια θεμελιώδης έννοια στη στατιστική. Σας κίνησε την περιέργεια. Ας συνεχίσουμε να ρίχνουμε τα ζάρια και ας δούμε τι άλλα μοτίβα θα προκύψουν. Είστε έτοιμοι για περισσότερη δράση με ζάρια? Αυτή τη φορά, ας χρησιμοποιήσουμε 5 ζάρια και ας δούμε τι θα συμβεί στο γράφημά μας. Θυμηθείτε, εξακολουθούμε να προσθέτουμε τους αριθμούς σε όλα τα ζάρια για κάθε ρήψη. Καθώς ρίχνουμε τα 5 ζάρια μας ξανά και ξανά, αναδύεται ένα συναρπαστικό μοτίβο. Οι μεσαίοι αριθμοί γίνονται ακόμη πιο συνηθισμένοι, ενώ οι ακραίοι αριθμοί γίνονται ακόμη πιο σπάνιοι. Το γράφημά μας αρχίζει να μοιάζει με καμπάνα, με στρογγυλεμένη κορυφή και κεκλειμένες πλευρές. Αυτό το σχήμα καμπάνας αρχίζει να μας φαίνεται οικείο, έτσι δεν είναι? Είναι μια γεύση από ένα πολύ σημαντικό σχήμα στη στατιστική, την κανονική κατανομή. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Ας ρίξουμε 10 ζάρια και ας δούμε τι θα συμβεί.
Ενότητα Πέμπτη, 10 ζάρια λένε μια ιστορία, η Καμπύλη Καμπάνας εμφανίζεται. Ετοιμαστείτε για το μεγάλο φινάλε! Ρίχνουμε 10 ζάρια τώρα και προσθέτουμε τους αριθμούς για κάθε ρήψη. Μπορείτε να μαντέψετε πώς θα μοιάζει το γράφημά μας? Το μαντέψατε! Το σχήμα καμπάνας γίνεται ακόμη πιο έντονο με 10 ζάρια. Οι μεσαίοι αριθμοί είναι πολύ συνηθισμένοι, ενώ οι ακραίοι αριθμοί είναι εξαιρετικά σπάνιοι. Δημιουργήσαμε μια όμορφη καμπύλη καμπάνας, γνωστή και ως κανονική κατανομή. Αυτή η καμπύλη καμπάνας δεν είναι απλώς ένα όμορφο σχήμα. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την κατανόηση των δεδομένων. Και το κεντρικό οριακό θεώρημα μας βοηθά να κατανοήσουμε γιατί εμφανίζεται. Ενότητα έκτη. Η κανονική κατανομή, ο καλύτερος φίλος ενός στατιστικολόγου. Η κανονική κατανομή είναι σαν ένας οδικός χάρτης για τους στατιστικολόγους. Παρέχει ένα σαφές και προβλέψιμο μοτίβο που βοηθά στην κατανόηση πολύπλοκων δεδομένων. Μας λέει πόσο πιθανό είναι να εμφανιστούν διαφορετικές τιμές σε ένα σύνολο δεδομένων. Αυτό είναι ζωτική σημασία για την πραγματοποίηση προβλέψεων και την κατανόηση των υποκείμενων τάσεων στα δεδομένα. Πολλά πράγματα στη φύση και στην καθημερινότητά μας ακολουθούν αυτό το μοτίβο σχήματος καμπάνας. Από το ύψος των ανθρώπων έως το βάρος των φρούτων, η κανονική κατανομή είναι παντού. Για παράδειγμα, αν μετρήσουμε το ύψος όλων σε ένα μεγάλο σχολείο, πιθανότατα θα δούμε μια κανονική κατανομή. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι μαθητές θα έχουν ύψος γύρω από το μέσο όρο, με λιγότερους μαθητές να είναι εξαιρετικά ψηλοί ή εξαιρετικά κοντοί. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα βρίσκονται κοντά στο μέσο ύψος, με λιγότερους ανθρώπους στα πολύ ψηλά και πολύ κοντά άκρα του φάσματος. Το κεντρικό οριακό θεώρημα, η CLT, μας βοηθά να συνδέσουμε τις κουκίδες μεταξύ των απλών ρήψεων ζαριών μας και αυτών των πραγματικών παραδειγμάτων. Δείχνει πως ακόμη και τυχαία γεγονότα μπορούν να σχηματίσουν ένα προβλέψιμο μοτίβο όταν εξετάζονται σε μεγάλους αριθμούς. Μας λέει ότι όταν παίρνουμε πολλά δείγματα και υπολογίζουμε τους μέσους όρους τους, αυτοί οι μέσοι όροι θα αρχίσουν να σχηματίζουν μια κανονική κατανομή, ακόμη και αν τα αρχικά δεδομένα δεν είχαν κανονική κατανομή. Η κατανόηση της κανονικής κατανομής και του κεντρικού οριακού θεωρήματος είναι απαραίτητη για όποιον εργάζεται με δεδομένα. Παρέχει τη βάση για πολλές στατιστικές μεθόδους και βοηθά στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων με βάση την ανάλυση δεδομένων. Είτε λοιπόν αναλύετε επιχειρηματικές τάσεις, διεξάγετε επιστημονική έρευνα, είτε απλώς προσπαθείτε να κατανοήσετε τον κόσμο γύρω σας, η κανονική κατανομή είναι πραγματικά ο καλύτερος φίλος ενός στατιστικολόγου. Ενότητα 7. Γιατί έχει σημασία το μέγεθος του δείγματος? Όσο μεγαλύτερο, τόσο καλύτερο! Θυμάστε πως η καμπύλη καμπάνας μας έγινε πιο σαφής καθώς προσθέσαμε περισσότερα ζάρια. Αυτό συμβαίνει επειδή το μέγεθος του δείγματος έχει σημασία. Όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του δείγματος μας, τόσο πιο κοντά θα είναι τα αποτελέσματά μας σε μια κανονική κατανομή. Σκεφτείτε το ως εξής. Αν ρωτήσετε μόνο λίγους ανθρώπους ποια είναι η αγαπημένη τους γεύση παγωτού, μπορεί να πάρετε ένα παραπλανητικό αποτέλεσμα. Αλλά αν ρωτήσετε εκατοντάδες ανθρώπους, θα πάρετε μια πολύ καλύτερη ιδέα για την πραγματική κατανομή των προτιμήσεων παγωτού. Το CLT μας λέει ότι με μεγαλύτερα δείγματα μπορούμε να είμαστε πιο σίγουροι ότι ο μέσος όρος του δείγματός μας είναι μια καλή αναπαράσταση του πραγματικού μέσου όρου του πληθυσμού. Ενότητα 8. Θαύματα του πραγματικού κόσμου, το CLT σε δράση. Το κεντρικό οριακό θεώρημα δεν είναι απλώς μια θεωρητική έννοια. Έχει εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο σε διάφορους τομείς. Για παράδειγμα, οι επιστήμονες χρησιμοποιούν το CLT για να αναλύσουν πειραματικά δεδομένα. Οι δημοσκόποι το χρησιμοποιούν για να προβλέψουν τα αποτελέσματα των εκλογών και οι ειδικοί ελέγχου ποιότητας το χρησιμοποιούν για να διασφαλίσουν τη συνέπεια των προϊόντων. Κατανοώντας το CLT, μπορούμε να λάβουμε καλύτερες αποφάσεις με βάση τα δεδομένα και να αποκτήσουμε πολύτιμες γνώσεις για τον κόσμο γύρω μας. Ενότητα 9. Από τα ζάρια στα δεδομένα, ξεκλειδώνοντας τη δύναμη του CLT. Αυτά λοιπόν. Ξεκινήσαμε με απλές ρήψεις ζαριών και αποκαλύψαμε μια θεμελιώδη αρχή της στατιστικής, το κεντρικό οριακό θεώρημα.
Μάθαμε ότι το CLT μας βοηθά να κατανοήσουμε πώς συμπεριφέρονται ομάδες αριθμών. Καθώς το μέγεθος του δείγματος αυξάνεται, η κατανομή των μέσων όρων του δείγματος προσεγγίζει μια κανονική κατανομή. Η κανονική κατανομή είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Το CLT μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τα δεδομένα από την κατανόηση επιστημονικών ανακαλύψεων έως τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων στην καθημερινή μας ζωή. Ενότητα 10. Συνεχίστε την εξερεύνηση. Η περιπέτεια συνεχίζεται. Συγχαρητήρια, εξερευνητές της επιστήμης. Ταξιδέψατε στον κόσμο του κεντρικού οριακού θεωρήματος και ανακαλύψατε μια νέα εκτίμηση για τη δύναμη της στατιστικής. Αλλά η περιπέτεια δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχουν πάντα περισσότερα να μάθετε και να ανακαλύψετε στο συναρπαστικό κόσμο των αριθμών και των δεδομένων. Συνεχίστε να κάνετε ερωτήσεις, συνεχίστε να εξερευνάτε και διατηρήστε ζωντανό το πνεύμα της επιστημονικής έρευνας. Μέχρι την επόμενη φορά, μείνετε περίεργοι!